καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Πέμπτη σήμερα, 22 Οκτωβρίου του 2015. Μαζί θα δούμε αναλυτικά όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, αφού όμως πρώτα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης στις 8.30. Κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί, συντάξεις και ασφαλιστικό στο επίκεντρο των συζητήσεων υπουργών και θεσμών. Ποιοι χάνουν τι και πότε κινδυνεύει η πρώτη κατοικία. Πανδραμινό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή θεσμών και φορέων. Τι ζητούν οι πολίτες εν μέσω κρίσης. Συνάντηση κτηνοτρόφων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αποφάσεις για κοινή πορεία διεκδικήσεων. Κύμα κακοκαιρία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποιες περιοχές επλήγησαν και τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Εκτός βεβαίως από την επίσκεψη του Γάλλου Πρωθυπουργού, του κυρίου Ολάντ, και βεβαίως το τι ακριβώς θα επιφέρει όλο αυτό για την Ελλάδα, να πούμε ότι κρίσιμες χαρακτηρίστηκαν οι σημερινές συναντήσεις που είχαν Έλληνες υπουργοί αλλά και αξιωματούχοι με τους εκπροσώπους των δανειστών, καθώς το επίκεντρο βρίσκεται το δύσκολο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές ζητούν η αντικειμενική αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, με το εισοδηματικό κριτήριο να προσεγγίζει τα όρια της φτώχειας. Η κυβέρνηση φέρεται να αντιπροτείνει τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι περίπου στις 35.000 ευρώ, με τις αντικειμενικές αξίες να παραμένουν στα επίπεδα του νόμου Κατσέλη. Τεράστιο είναι το χάσμα το οποίο έχει προκύψει μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών αναφορικά με το θέμα των κόκκινων δανείων και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Από την πλευρά τους, οι θεσμοί φαίνεται να επιμένουν στο ποσό των 80.000 ευρώ και πάνω για να ξεκινήσουν, όπως φαίνεται, οι κατασχέσεις. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά, θέλοντας ουσιαστικά να προστατέψει την πρώτη κατοικία των Ελλήνων και κυρίως των μεσαίων αλλά και των μικρών οικοκυριών, έχει βάλει όριο τις 200.000 ευρώ. Η μάχη, όπως φαίνεται, είναι σκληρή και θα συνεχιστεί στη διαπραγμάτευση. Αυτή. Η Αθήνα προτείνει προστασία της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο ιδιοκτήτη και τις 250.000 ευρώ για ζευγάρι, με το όριο να αυξάνεται κατά 25.000 ευρώ ανά τέκνο έως και για τα τρία παιδιά. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά προτείνει ως εισοδηματικό όριο τις 35.000 ευρώ ετησίως, με προϋπόθεση όμως τα συνολικά χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο να μην ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ. Στον αντίποδα τώρα, οι δανειστές επιμένουν πως το πλαφόν για την αντικειμενική αξία του ακινήτου θα πρέπει να οριστεί σαφώς χαμηλότερα, στα 120.000 ευρώ, ενώ παράλληλα ζητούν χαμηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο τοποθετούν στα όρια της φτώχειας. Συγκεκριμένα, οι θεσμοί προτείνουν άρση προστασίας πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα 8.180 ευρώ για τους άγαμους και τις 13.900 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσάυξη της τάξης των 3.350 ευρώ ανά παιδί έως τρία παιδιά. Επιπλέον, οι πιστωτές προκρίνουν πολύ χαμηλότερο όριο χρεών για απόσυρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τοποθετώντας το ταβάνι στις 120.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από το μισό σε σχέση με αυτό που προτείνει η κυβέρνηση. Όπως αναφέρουν όμως κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πρόταση καλύπτει περίπου το 72,4% των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ενώ η πρόταση των θεσμών καλύπτει μόλις το 17,3%. Το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνδέεται άρρηκτα με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπερβαίνουν πλέον τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ή τι, περίπου το 45% των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Παρά τις ομολογουμένως αντίξιες καιρικές συνθήκες, φορείς και πολίτες βρέθηκαν σήμερα στο Πανδραμινό Συλλαλητήριο, διεκδικώντας το δικαίωμα στην υγεία, ένα αγαθό που δικαιούνται όλοι, αλλά στον ομό της δράμας υστερεί, αφού το νοσοκομείο της πόλης αντιμετωπίζει μείζωνα προβλήματα. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου, φορείς, σύλλογοι και μεμονωμένοι πολίτες κατέβηκαν σήμερα 23 του Οκτώβρη στο Πανδραμινό Συλλαλητήριο, στην κεντρική πλατεία της δράμας. Εκπρό
εκπρόσωποι του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ενημέρωσαν τους πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Η επιβίωση για αρχή του νοσοκομείου, η θωράκισή του, η ακεραιότητά του και σίγουρα ο εξυγχρονισμός του θα πρέπει να αποτελέσουν πρωτοβουλίες και αυτό σκοπό της κυβέρνησης. Ας αποτελέσει αυτή η κίνηση ένα ισχυρό μήνυμα και παρακαταθήκη προς όλους τους θεσμικούς φορείς του τόπου, οι οποίοι θα πρέπει ενωμένοι και με συνεργασία να αγωνιστούν για την επιβίωση του νοσοκομείου. Πραγματικά σήμερα η σημερινή συγκέντρωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κυρίως λόγω των αντίξεων συνθηκών, αλλά παρόλα αυτά μέσα μας πιστεύαμε ότι ο κόσμος της Δράμας θα συμπαρασταθεί στον δίκαιο αγώνα αυτό που κάνουμε μαζί με τους φορείς της Δράμας και τις αρχές του τόπου μας, οι οποίες έχουν συμπαραταχθεί όλοι για το κοινό σκοπό. Η υποβάθμιση του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας της Δράμας είναι χρόνια και το κακό και καλό ταυτόχρονα είναι ότι υπάρχει πολύ καλή σχέση με το νοσοκομείο της Καβάλας που λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο στο νοσοκομείο της Δράμας όσο και στα κέντρα υγείας μας. Αν δεν ξεσηκωθούμε και δεν διεκδικήσουμε, δεν θα αλλάξει κάτι. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί φορείς του νομού της Δράμας ήταν παρόντες στο συλλαλητήριο. Ορισμένες επιλογές επί σειρά ετών μας έχουν κουράσει. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτό το πανδραμινό συλλαλητήριο για να ακουστεί δυνατά η φωνή μας ότι αυτή η άδικη συμπεριφορά, η υποβάθμιση και η απαξίωση του νοσοκομείου δεν μπορεί να συνεχίζεται. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να το φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε και αν χρειαστεί να πάρουμε και ακραία μέτρα, ναι, να το κάνουμε, γιατί το νοσοκομείο είναι υπόθεση όλων των δραμηνών. Και με χαροποιεί το γεγονός ότι παρόλες τις αντίξωες καταστάσεις του καιρού, σήμερα βρίσκεται εδώ σχεδόν όλη η Δράμα. Σαφέστατα υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά στην κρίση προσέχουμε και τον άνθρωπο. Επιτακτική ανάγκη προστασίας του νοσοκομείου της Δράμας, προστασίας της υγείας ενός ολόκληρου νομού. Ο Δήμος Προσοτσάνης συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του εργατικού κέντρου και φωνάζει δυνατά στήριξη του νοσοκομείου της Δράμας. Ήρθαμε προκειμένου να ενώσουμε και εμείς την κραυγή αγωνίας των κατοίκων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου για την κατάντια του νοσοκομείου Δράμας. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε πάνω στα σύνορα, σε μικρά χωριουδάκια, 8.000 κόσμος, είναι τραγικό να έρθουμε στη Δράμα και να μην μπορούμε να βρούμε την περίθαλψη υγείας που προσδοκούμε ότι θα βρούμε. Δυστυχώς το νοσοκομείο της Δράμας, όλες οι δομές του και το προσωπικό, είναι μια δομή, αν θέλετε, που καταραίει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Η φωνή όλων μας θα πρέπει να εισακουστεί, διότι δεν έχουμε να κάνουμε μια παροχή ενός είδους πολυτέλειας, μια υπηρεσίας πολυτέλειας, είναι η δημόσια υγεία που είναι βασικό αγαθό. Το project Δράμα 2020 είναι παρόν στο συλλαλητήριο για το νοσοκομείο. Ήδη από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα δηλώσαμε παρόντες σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι η διεκδίκηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα να γίνεται και πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Το πρόβλημα του νοσοκομείου της Δράμας, όπως και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, έχουν ταυτότητα. Έχουν πολιτική ταυτότητα. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, επειδή και σε τοπικό επίπεδο, στα τιμόνια των τοπικών διοικήσεων, στο τιμόνι του Εργατικού Κέντρου Δράμας και των άλλων φορέων υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν αυτή την πολιτική. Αρκετοί ήταν και οι σύλλογοι που δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας. Είμαστε σήμερα εδώ στο πανδραμινό συλλαλητήριο, σύσσωμοι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΔ, γιατί για μας κανένα άλοθη δεν υπάρχει για να μην έχει υγεία ο λαός. Κανένα άλοθη δεν υπάρχει για να μην έχει παιδεία ο λαός, κανένα άλοθη να μην έχει νερό στο σπίτι του ή ρεύμα. Αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αιτήματα όλων των πολιτών που παραβρέθηκαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της Δράμας είναι η δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, η αναβάθμιση του νοσοκομείου και η στελέχωσή του με επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Επί τρεις εβδομάδες είχα τον πατέρα μου στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί είδα τα πράγματα εκ των έσω. Τι να πω τώρα, να πω ότι είδα γιατρούς που ήταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άνθρωποι εκεί που αναλογίζεσαι και ο ίδιος πολλές φορές ως συνοδός ενός ασθενούς πότε αυτός ο άνθρωπος ξεκουράζεται. Άνθρωποι που δεν έχουν κάποια βοήθεια και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία.
Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, μιας και αγρότες και εκτινοτρόφοι από αγροτικούς και εκτινοτροφικούς συλλόγους Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και το Μελισσοκομικό Σύλλογο της Κομωτινής, συναντήθηκαν στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου της Ξάνθης για να αποφασίσουν τους τρόπους αντίδρασης τους απέναντι στα φορολογικά αλλά και θεσμικά μέτρα που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα. Παραβρέθηκαν περισσότεροι από 100 συνδικαλιστές, μέλη των διοικήσεων των συλλόγων, από Σέρες έως και την Οριστιάδα. Μαζί μας τηλεφωνεί ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Ξάνθης, ο κύριος Άκης Λουκουμακιάς, για να μας πει επιπλέον τουλάχιστον που αφορούν σε αυτές τις συναντήσεις. Καταρχήν να σας καλησπερίσω, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Καλησπέρα σας, κυρία Σόκου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Να πούμε βεβαίως ότι πραγματικά και πριν από λίγες μέρες υπήρξε και μία άλλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πάλι που αφορούσε στους αγρότες, και θα ήθελα να μου πείτε λίγο το τι αποφασίστηκε την περασμένη Τετάρτη χθες. Κοιτάξτε να δείτε, με πρωτοβουλία του δική μου και του Προέδρου της Καβάλας, του κ. Δημόπουλου, διοργανώσαμε μια σύσκεψη στην Ξάνθη, όπως είπατε και εσείς πριν, με μεγάλη επιτυχία. Από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και από τον νομό Σερών, συμμετείχαν όλα τα διοικητικά συμβούλια των κτηνοτρόφων αλλά και των αγροτών. Συζητήσαμε τα προβλήματα και κάναμε ένα πλαίσιο με τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Όσον αφορά τώρα το θέμα των κινητοποιήσεων, αυτές θα ξεκινήσουν περίπου τις αρχές του επόμενου μήνα. Κινητοποιήσεις λοιπόν ξανά στους δρόμους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ξανά στους δρόμους, οι μηχανές πλέον άρχισαν να ζεσταίνονται πολύ δυναμικά όσον αφορά την περιφέρειά μας. Αλλά και σε όλη τη χώρα, γιατί πλέον θα είναι συλλογική και συντεταγμένη η κινητοποίηση που θα γίνει από τους αγροτοκτηνοτρόφους στην Ελλάδα. Θα γίνει με προγραμματισμό, ίδια μέρα, ίδια ώρα θα γίνουν τα πάντα. Ο σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε τελωνία, εγνατίες και ό,τι κεντρικές αρτηρίες έχει στη χώρα. Διότι δεν πάει άλλο η κατάσταση, πρέπει να ακουστούμε πλέον στο κεντρικό κράτος. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να πω λίγο το εξής. Τα προβλήματα νομίζω για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πολύ γνωστά και τα βλέπουμε και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Διότι όταν ο κτηνοτροφικός τομέας έχει πληγεί τόσο πολύ, νομίζω ότι είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοιο πλήγμα, ειδικά στο κτηνοτροφικό και αγροτικό βεβαίως κατά συνέπεια τομέα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλη η περιοχή έχει δει δραματικά τουλάχιστον να μειώνεται το εισόδημά της. Στηρίζεται η περιοχή αυτή, πρέπει να πούμε, στο αγροτικό εισόδημα. Και φτάσαμε στο διατάφτα. Έχετε συναντηθεί πάρα πολλές φορές με το Υπουργείο, με τους υπουργούς, με γενικούς γραμματείς. Σας έχει πει κανένας τίποτα, το τι μέλη γενέστε, το τι θα γίνει, καταρχήν για την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου που έχει σχεδόν εξαφανιστεί, για τον τρόπο με τον οποίο θα στηριχθεί αυτή η οικονομία στην περιφέρεια? Δυστυχώς κανένας δεν λέει τίποτα. Εδώ και 10 χρόνια που ασχολούμαι εγώ με το συνδικαλιστικό κίνημα, έχω συναντήσει 27 υφυπουργούς και 14 υπουργούς σε μια δεκαετία. Καταλαβαίνετε ότι φεύγει ο παλιός υπουργός, έρχεται ο καινούργιος ξανά από την αρχή. Περνάει 6 μήνες, 7 μήνες, ξανά από την αρχή αλλαγή. Αυτό είναι πολιτική αστάθεια για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οπότε δεν μπορεί να μπει σε ένα προγραμματισμό ένας υπουργός και να κάνει ένα τετραετή προγραμματισμό για τον προηγούμενο τομέα. Όσον αφορά την περιφέρειά μας, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι έχει πληγεί περισσότερο από όλη την χώρα. Είχαμε να το δούμε αυτό το φαινόμενο δεκαετίες, το ξαναλέω. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όλο αυτό το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και το χαμένο εισόδημα, έτσι. Δυστυχώς θα πρέπει να περάσουν άλλες 2 δεκαετίες για να αναπληρώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. 2 δεκαετίες. Με αυτά όλα που έχει περάσει τουλάχιστον η Θράκη μας περισσότερο με τις ζωονώσεις στους κτηνοτρόφους, θεωρώ ότι πλέον έρχεται και η ταφόπλακα με το φορολογικό και το ασφαλιστικό που μας αφορά και εκεί θα καταργηθεί πλέον ο πρωτογενής τομέας και δεν θα υπάρχει στη χώρα μας πρωτογενής τομέας. Ήδη παράγουμε μόνο το 20% στη χώρα μας, το άλλο 80% το κάνουμε εισαγωγή από άλλες χώρες και αυτό το 20% πλέον θα το χάσουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.
και δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, να βγούμε στους δρόμους για να σώσουμε τη δουλειά μας και τις οικογένειές μας. Και το έχουμε ξαναπεί όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και όσοι στηρίζονται στο αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή όλη η αγορά, πρέπει να πούμε, της περιφέρειας θα είναι. Νομίζω ότι πλέον είναι απέτηση όλης της αγοράς, όλων των κοινωνικών εταίρων αυτής της περιφέρειας να διεκδικήσουν τη στήριξη στον αγροτικό τομέα. Η περιφέρειά μας, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι στηρίζεται καθαρά στο πρωτογενή τομέα. Εδώ, ειδικότερα στον ομό Ξάνθης, καθαρά στηρίζει στο πρωτογενή τομέα. Όλοι οι καταστηματάρχες, όλα τα καταστήματα στηρίζονται στους αγρότες και στους συνοτρόφους. Διότι και σε όλους τους νομούς, διότι αν ο αγρότης και ο συνοτρόφος από το χωριό δεν πάει στην πόλη να ψωνίσει, καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματα δεν μπορούν πλέον να κρατηθούν μόνο με τους... Το έχουν βιώσει, νομίζω, το έχουν βιώσει οι κοινωνίες. Από τον άλλο μήνα, λοιπόν... Και γι' αυτό ζητάμε και τη στήριξή τους, βέβαια, επάνω σε αυτό το θέμα. Ζητάμε τη στήριξή τους να μας στηρίξουν στις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς στο πρωτογενής τομέας και οι αλληλείς και όλοι μας. Θα ζητήσετε στις κινητοποιήσεις σας και τους εκπροσώπους των φορέων. Είστε και ένας άνθρωπος που ασχολείται και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ζητήσετε και από τους θεσμικούς φορείς αυτή τη φορά να βγουν στους δρόμους μαζί σας? Βεβαίως θα τους ζητήσουμε να μας στηρίξουν. Ήδη έχει πάρει πρωτοβουλία το επιμελητήριο της Ξάνθης. Τη Δευτέρα διοργανώνει μια συγκέντρωση με θέματα να κάνουμε προτάσεις όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Θα είμαι και εγώ εκεί ως εισηγητής. Θεωρώ ότι ξεκινήσανε σιγά σιγά, ας πούμε, και η στήριξη έρχεται από όλους τους τομείς της χώρας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Από τον άλλο μήνα, λοιπόν, ζεσταίνονται και πάλι οι μηχανές, βγαίνουν στους δρόμους, τελωνία, πραγματικά σε κομβικά σημεία, σε δρόμους θα βρίσκονται κυρίες και κύριοι αγρότες και εκτινοτρόφοι για να πούν φτάνει πια σε όλα αυτά τα οποία και έχουν να κάνουν με το χάσιμο του εισοδήματός τους. Εν τω μεταξύ, για να ξέρουμε, θα χάσουμε και άλλο εισόδημα, φοροκαταιγίδα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2016 ετοιμάζει η κυβέρνηση, παραμένοντας πιστή στο πρόγραμμα των Ευρωπαίων εταίρων μας. Από την πλευρά τους, ωστόσο, οι πολίτες εμφανίζονται αγανακτισμένοι από το μέγεθος και το πλήθος των φόρων, δηλώνοντας πως τα νοικοκυριά τους δεν αντέχουν άλλη επιβάρυνση. Χαράτσια και νέες μεγάλες περικοπές ανεβάζουν στα 9,5 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον λογαριασμό των μέτρων που η κυβέρνηση θα λάβει ως το τέλος του 2016. Αν και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε τη Δευτέρα έβαλε στόχο να εξοικονομήσει 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 14 μήνες, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν κλειδώσει και θα ανακοινωθούν μέτρα συνολικού ύψους τουλάχιστον 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτυπωθούν στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού που θα ψηφιστεί τον Δεκέμβρη. Οι νέοι φόροι είναι μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Δεν υπάρχει χειρότερο. Οι συντάξεις κατεβαίνουν, οι φόροι ανεβαίνουν. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα τα βγάλετε πέρα? Πολύ δύσκολα. Χάλια. Θα τα καταφέρουμε? Όχι όλος ο κόσμος. Πολύ δύσκολα. Γιατί εμείς έχουμε προγραμματίσει κάθε οικογένεια και τώρα με αυτά μας έρχεται πολύ δύσκολα. Να είμαστε λίγο νομοταγείς. Ο κόσμος, πιστεύω, δεν μπορεί να τα βγάλει ήδη πέρα. Γι' αυτό δεν μπορεί να πληρώσει τα πάντα. Έχουμε χρέος στο ΟΑΕΔ για τη σύνταξη, σε κάποια τράπεζα, κάποιο δάνειο, συν οι φόροι, η έμφυα και τόσα άλλα. Δεν φτάνουν. Χαμένοι από τον παράστο νέων μέτρων, γίνουν νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αγόρασαν πρόσφατα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Όταν εγώ έχω μια σύνταξη 1.000 ευρώ, ναι, και προστίθενται συνεχώς φόροι, πώς θα αντιμετωπίσω τα προβλήματα τα προσωπικά μου και τα οικογενειακά μου? Τα βγάλουμε έτσι, μπορείς να τα βγάλουμε. Τι θα κάνουμε, αναγκαστικά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν πεθάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Πολύ δύσκολα για μας. Θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Θεός ξέρει, ελπίζω. Πέλαγος μεγάλος. Πολύ σκληρά και έμφυα και τέτοια είχαν πει δεν θα μας ξαναβάλουν και λένε τώρα ότι θα είναι παραπάνω από ό,τι ήταν. Νομίζω πως είναι επιβεβλημένα. Θα μπορέσετε όμως να τα βγάλετε πέρα? Οπωσδήποτε θα δυσκολευτούμε. Είναι πρόχειρο να σας πω ότι θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Τα μέτρα που εξετάζονταν όλο το Σαββατοκύριακο και θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά περιλαμβάνονται και σχέδια για την πλήρη κατάργηση στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, αυξήσεις στο τέλος επιτιδεύματος και αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας.
Πάμε τώρα βεβαίως στο πρώτο θέμα της ημέρας, έτσι όπως έχει καταλήξει, μιας και έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα από το πρωί τουλάχιστον, μιας και σε ολόκληρη την Ελλάδα η κακοκαιρία προκάλεσε πλήθος προβλημάτων, ενώ και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού ήταν οι βροχές αλλά και η καταιγίδα. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Τάσος Αρνιακός, τον οποίο και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ. Καλησπέρα σας, κυρία Σόκου, σε εσάς και τους ακροατές μας και τηλεθεατές μας. Παρακολουθούμε βεβαίως και τις δικές σας αναλύσεις, οφείλουμε να πούμε, ως μετεωρολόγος και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το τι γίνεται και πανελλαδικά, πραγματικά το παρακολουθούμε, κομμένει την ανάσα, πολλά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι μια γενικευμένη πανελλήνια θα έλεγα κακοκαιρία, η οποία μας πλήττει και μάλιστα θα συνεχίσει και αύριο. Και μάλιστα αύριο θα έχετε και εσείς την τιμητική σας, καθώς τα φαινόμενα μεταφέρονται ανατολικότερα και φεύγουν προς την Τουρκία. Πάντως και τώρα η περιοχή σας έχει καταιγίδες και κυρίως στο Θρακικό Πέλαγο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και η Αλεξανδρούπολη, από ό,τι μπορώ να ξέρω, έχετε αστραπόβροντα. Επίσης πέρασε μια συστάδα καταιγίδων αυτή τη στιγμή από την Αθήνα και φεύγει και αυτή για το Αιγαίο για να οδηγηθεί μέσω λίμνου πάλι στη Θράκη. Ωραία. Μπορώ να πω ότι από τώρα και μετά και η Θράκη, κυρίως όμως η παράλια Θράκη και η ανατολική Θράκη, όχι τόσο πολύ προς την πλευρά της Θάσου, θα έχει ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και αύριο όλη την ημέρα. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε πια από την Παρασκευή το βράδυ, από αύριο βράδυ και κυρίως το Σάββατο, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, να υποχωρούν νοτιότερα. Εν τούτης θα φυσήξουν πολύ ισχυροί βοριάδες, 7 με 8 τοπικά στο Θρακικό, ακόμα και 9 αμποφόρ. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την κάθε πτώση της θερμοκρασίας, 8 με 10 βαθμούς Κελσίου πτώση σε σχέση με τις χθεσινές τιμές. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μαζί με την αλλαγή της ώρας έρχεται και ο χειμώνας. Δηλαδή θα βιώσουμε χειμώνα κανονικά, το κρύο να προετοιμαστούμε, νομίζω. Βεβαίως να πούμε σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, είτε οδηγά, είτε μετακινείται σε παραποτάμιες περιοχές. Ακούσαμε λοιπόν και τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο. Είναι προσεκτικό αν δεν υπάρχει λόγος να μην γίνονται μετακινήσεις. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε άτομα μεγάλης ηλικίας και παιδιά. Όσο μπορούμε αυτές τις μέρες, αύριο δηλαδή και το Σάββατο, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Από εκεί και πέρα το κρύο δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, μετά θα αρχίσει πάλι ο υδράργυρος σιγά σιγά να ανεβαίνει για να φτάσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάντως οι θερμοκρασίες το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, το πρωί, τη νύχτα θα είναι μονοψήφιες. Μονοψήφιοι, μάλιστα. Να ετοιμαστούμε λοιπόν. Κύριε Αρνιακή, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία και για τις συμβουλές που μας δίνετε. Κάθε φορά, νομίζω, ανταποκρίνεστε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε βέβαια να σας υπενθυμίσουμε, ακούσατε και εσείς από αυτήν τη στιγμή, το βιώνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουν ξεκινήσει οι καταιγίδες. Θα ενταθεί λοιπόν το φαινόμενο τις επόμενες ώρες και πτώση του υδράργυρου. Πολύ μεγάλη προσοχή στις παραποτάμιες περιοχές και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Και κάπως έτσι να πάμε τώρα από τη μία βασική είδηση της ημέρας που είναι του καιρού στην άλλη βασική είδηση της ημέρας που είναι η τσέπη μας και να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που αφορούν στην οικονομία. Ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα από σήμερα το πρωί και αναρτώνται σταδιακά στο TaxisNet τα νέα καθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2015 σε 6,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Για να εκτυπώσουν το καθαριστικό τους οι φορολογούμενοι, αφού χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στο σύστημα Taxis, θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμογή Ε9 και μετά το έτος 2015. Ο φετινός ένφια είναι ίδιος με πέρυσι, εκτός από τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για τα οποία καταργήθηκε η απαλλαγή τους. Να σημειωθεί ότι λόγω υψηλού αριθμού επισκέψεων, η υπηρεσία Ε9 τίθεται ανατακτά χρονικά διαστήματα εκτός λειτουργίας. Θυμίζουμε ότι ο ένφια θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ το τέλος του Οκτώβριου 2015, είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις έως και το τέλος του Φλεβάρη του 2016.
Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι οποίες θα γίνουν σε 7 συνολικά κατευθύνσεις που θα φέρουν σημαντικές ανατροπές. Η πρώτη αλλαγή αφορά σε όσους λαμβάνουν μεγάλα ποσά μέσω περισσότερων από μείωση συντάξεων. Εδώ μπαίνει νέο πλαφόν που θα είναι σημαντικά μικρότερο από το σημερινό που είναι στα 3.600 ευρώ. Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην επικουρική σύνταξη. Το Υπουργείο επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποφύγει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, καθώς αυτό θα σημάνει μειώσεις των επικουρικών κατά 50 έως και 60%. Σε ό,τι αφορά στο ΕΚΑΣ, αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα χαθεί για την πλειοψηφία των δικαιούχων σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, έρχεται η Εθνική Σύνταξη, μια σύνταξη που θα είναι και η μόνη που θα εγγυάται το κράτος και θα υπολογίζεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, ποσοστό που μεταφράζεται σήμερα στα 390 με 400 ευρώ. Από εκεί και πάνω, τα χρήματα που παίρνει κάθε συνταξιούχος θα υπολογίζονται ξεχωριστά για τον καθένα με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του εργασιακού του βίου. Σημαντική είναι και η αλλαγή στα ποσοστά αναπλήρωσης, η οποία θα φέρει και μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις όλων παλιών και νέων. Ουσιαστικά, στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 800.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης να αλλάζουν και να είναι πλέον από 55 έως και 75%. Για τα ποσά έως 1.000 ευρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα επιδιώκει το Υπουργείο, το ποσοστό αναπλήρωσης θα παραμείνει στο 75%, ώστε να μην υπάρχουν μειώσεις. Ένα νέο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρχεται τις επόμενες ημέρες. Θα αφορά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ο προϋπολογισμός του θα είναι 65 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος του νέου προγράμματος που θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ είναι να υποφεληθούν περί τις 10.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν κάνει προσλήψεις μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση με 400 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε εργαζόμενο και για όσο διάστημα εργάζεται στην επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί εκπομπή live με τον Κώστα Αργυρό και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που θα έχει προς συζήτηση με τους εκλεκτούς καλεσμένους τους. Εμείς, η επόμενη προγραμματισμένη αναλυτική σας ενημέρωση έχει καθοριστεί για τις 12 ακριβώς, στα τελευταία νέα της ημέρας. Μέχρι τότε, από όλους εμάς εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.